Βούρκωσε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ μετά από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Θα πάμε να δούμε ένα απόσπασμα πώς απαντάει στις χιδεότητες του Μαρέβα. Να γυρίσουμε μετά να δούμε τον ίδιο τον Μαρέβα που λέει για τις υποκλοπές. Έβγαλε και TikTok για παρακολουθήσεις. Θα το δούμε και αυτό. Να πάμε να δούμε μετά Τσεκουρίδης, ο οποίος απάντησε στον Ανδρουλάκης ότι είσαι κουτσομπόλα. Ωραία, γίνεται ένας χαμός μέσα στη Βουλή. Για να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ράμος. Βελτιώθηκαν τα πράγματα. Μέχρι ότου χθες ο κύριος Πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, μιλώντας με τον κύριο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ σε μια συζήτηση για ένα νομοσχέδιο, έγινε μια συζήτηση, δεν με ενδιαφέρει να την αναλύσω, δεν έχει και σημασία για το θέμα που συζητάμε, έχω αποκόψει τη φράση του για να μην τον παραφράσω ούτε κατά ένα κόμμα, όπως την έχει, όπως έχει βγει στον τύπο. Τώρα, το τι λέτε εσείς, ο κύριος Ράμος και όποιος άλλος μπορεί να έχει τη δική του ατζέντα, αφορά εσάς και τους συνομιλητές σας. Δεν μπήκε στον κόπο ο κύριος Πρωθυπουργός να εξηγήσει τι εννοεί η ατζέντα. Τελικά οι ανεξάρτητες αρχές είναι ανεξάρτητες στην Πανανία που βρισκόμαστε. Για να μπορώ να απαντήσω πληρέστερα, γιατί τώρα θα κάνω εικασίες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι λοιπόν τώρα στα γεράματα απέκτησα και ατζέντα. Σαράντα χρόνια στο Συμβούλιο Επικρατείας, δικαστής του Συμβούλιου Επικρατείας, ποτέ δεν έδωσε αφορμή για το παραμικρό. Ποτέ δεν ακούστηκε το παραμικρό για μένα. Και νιώθω ότι φύγεται η τιμή μου, η υπόλοιψή μου, η αξιοπρέπειά μου, η προσωπικότητά μου και όχι μόνο αυτό, κάτι ακόμη πιο πολύτιμο, η δικαστική μου τιμή. Για πάμε να δούμε και τη στήριξη που του έδωσε ο κύριος Μενουδάκος που είναι στο πλευρό του. Εδώ δεν μπορώ να παραλείψω να αναφερθώ ως παράδειγμα πρωτοφανών αντιθεσμικών συμπεριφορών τις προσωπικές υποθέσεις και τις απειλές κατά του Προέδρου και μελών της ΑΔΑΕ. Ρε, γίνονται αυτά στην Πανανία. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Ο κύριος Ράμος είναι εδώ δίπλα μας. Ήταν ο κύριος στόχος των επιθέσεων, αλλά όχι μόνο ο κύριος Ράμος. Το τελευταίο στάδιο. 25 χρόνια που λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές, δεν έχω ξαναδεί τέτοια συμπεριφορά. Αμφισβητούνται οι αποφάσεις τους. Πολλές φορές δικαιολογημένα αμφισβητούνται. Και εδώ μπορούσε να αμφισβητηθεί κάποιος, να αμφισβητήσει κάποιος την ορθότητα κάποιων αποφάσεων. Αλλά τέτοιου είδους. Τέτοιου είδους επιθέσεις νομίζω υπερβαίνουν κάθε όριο ασφαλώς κριτικής και μπορεί να ερμηνευτούν και ως απειλή. Πάμε να δούμε και το νέο TikTok του Μαρέβα, το οποίο είναι για γέλια και για κλάματα. Παρακολουθήστε το παράλογο, έτσι, της υπόθεσης. Λίγο πριν το Υπουργικό μας Συμβούλιο με τον Υπουργό μας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πράγματα που ίσως να μην ξέρατε για το Υπουργικό Συμβούλιο. Πριν μπούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι οι υπουργοί και εγώ φυσικά αφήνουμε τα κινητά μας έξω από την αίθουσα σε κάποιες ειδικές θήκες με τα ονόματά μας. Αφού τα ρίξουν κάποια αρχικά πλάνα και τη δικιά μου εισαγωγική τοποθέτηση, όλες οι κάμερες βγαίνουν από την αίθουσα. Δεν βλέπετε κανείς μέσα στο Υπουργικό, ούτε κάνω πίνατς. Αφού έχει παρακολουθήσει τους πάντες, έχει υποκλέψει όλες τις συνομιλίες, σου λέει δεν θα κάνετε το ίδιο σε μένα, έτσι. Τα κινητά σας έξω, σε ειδικό φάκελο. Ωραία, φίλε. Πάμε να δούμε και στη Βουλή. Μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του απάντησε μετά ο Τσεκουρίδης για κουτσομπόλα και κουτσομπολιά.
Για να ξεκινήσουμε με τον Ανδρουλάκη. Πρόσωπο. Το εορτολόγιο της ορθόδοξης πίστης μας μας οδηγεί στο Θανάση, τον Αντώνη, το Φώτη ή το Γρηγόρη. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ποιο μπορεί να είναι το πολιτικό πρόσωπο που είναι πίσω από την αποστολή αυτών των μηνυμάτων, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός την αγωνία σας, να τα βρείτε με την ακροδεξιά του Βελόπουλου και να πάτε 3 η ώρα τη νύχτα να αλώσετε με υπογραφή του κύριου Φλωρίδη την ανεξάρτητη αρχή. Περιμένουμε τη διερεύνηση αυτής της νοσηρής υπόθεσης από τη δικαιοσύνη και ό,τι να κάνετε, ό,τι προσπάθειες να κάνετε για συγκάλυψη, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, όπως έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Ελλήνων, στην Ελληνική Δικαιοσύνη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όχι γιατί έχω αιμονή, γιατί σέβομαι τους αγώνες των προγόνων μας για δημοκρατία, ισονομία και κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Για πάμε να δούμε τι του απήντησε και ο Τσεκουρίδης. Αυτά δεν είναι κουτσομπολιά. Είναι αποδεδειγμένα γεγονότα τα οποία ελέγχονται από τη δικαιοσύνη. Και έρχεστε και τα λέτε στην αίθουσα του Κοινοβουλίου αφού μου έχετε πει ότι κουτσομπολεύω εγώ. Με συγχωρείτε. Μεγαλύτερη κουτσομπόλα από αυτό το οποίο ακούσαμε προηγουμένως εγώ στο Κοινοβούλιο δεν έχω ακούσει. Φρουρά, φρουρά, φρουρά. Θα κλείσω και με το μέτωπο της φορολογίας, έτσι. Θα φορολογήσουν τους πάντες πλέον. Ή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής του Πασόκ Ινάλ, αναφέρθηκε για τους φορομπήκτες. Φορομπήκτες. Για πάμε να τον ακούσουμε. Να σας πω το εξής. Καλησπέρα από τους φορομπήκτες. Καλησπέρα από τους φορομπήκτες. Έτσι δεν μας λέγατε όταν λέγαμε ότι θα φορολογήσουμε με 2 ή 3 χιλιάδες... Έλα να σε φορομπήξω λίγο. Μπορεί και να σ' αρέσει. Ευρώ παραπάνω όσους έχουν 3 εκατομμύρια συμμετοχές. 3 εκατομμύρια ευρώ όσοι είχαν. Λέγαμε ότι στο πρόγραμμά μας που ήταν και κρυφό, γιατί πήραμε 12% στις εκλογές και θα το εφαρμόζαμε το 12%, και όχι εσείς το δικό σας κρυφό με 41, λέγαμε ότι όσοι έχουν 2-3 εκατομμύρια συμμετοχές θα πληρώνουν 2-3 χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Και ήμασταν φορομπήχτες. Και εσείς στο δικό σας πρόγραμμα λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε 1 ευρώ φόρος παραπάνω. Τα μάθατε τα νέα. Το είδατε τις φορολογικές σας διατάξεις. Με την άγρια φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Με τα τεκμήρια για τους πλέον αδύναμους, για τους νέους. 41%.